Θα δούμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο κατά καιρικά. Εγώ περιμένω να μάθω. Κύριε Γιαννόπουλε, μας τι έγινε Σάββατο βράδυ στη Γερμανία εκεί με το χαλάζι που έπεσε. Αυτά περιμένω να μάθω. Εγώ επίσης μας είχατε πει για τους αέριδες, για τους ανέμους, αλλά αυτό δεν ήταν gone with the wind η κατάσταση. Εμείς στην Ταράτσα δεν μπορούσαμε να κάτσουμε και πέταγαν και τα ελικόπτερα. Φύγαμε πολύ. Το λέγατε, έτσι το λέγατε την Παρασκευή. Ήταν χορταστικό. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι φύσηξε πάρα πολύ το Σάββατο και την Κυριακή. Νομίζω για φέτος το Μελτέμι ήταν το πιο ισχυρό, είναι αλήθεια. Δεν θα έχουμε ανέμους από εδώ και πέρα έτσι ισχυρούς. Μπορεί αυτό να σημαίνει κάτι για τον Αύγουστο και για τέλος όχι, Ιουλίου. Δεν ξέρουμε κάτι. Θα σας πω μέχρι τις 15 Ιουλίου σήμερα. Θα τολμήσω να πάω μέχρι τις 15 Ιουλίου. Προσέξτε. Είναι και διακοπές. Προσέξτε, 15 Ιουλίου φεύγω. Εντάξει, μέχρι τις 14 τότε. Όχι. Μην μου πείτε 15 Ιουλίου ότι θα έρθουν μπουνάτσες, ναι. Βαπόρια και. Θα τα δούμε όλα. Ναι, έχουμε ναι, αρκετά ναι, να κατάλαβες, έχουμε κατάλαβες αρκετά τώρα. Να πούμε, γιατί έχει ο καιρός γυρίσματα. Μου επιτρέπετε λίγο να βιοπραγήσω, έτσι. Έχει ο καιρός γυρίσματα αυτή την εβδομάδα να περιμένουμε τη μεγάλη αλλαγή την Πέμπτη. Το λέμε από σήμερα. Τι θα γίνει την Πέμπτη. Θα έχει καταιγίδες την Πέμπτη. Θα έχει καταιγίδες με κεραυνούς όλο το πακέτο μέχρι την Πελοπόννησο. Μισό λεπτό την Παρασκευή. Μην πάω στην παράσταση και βρέχει. Όχι, δεν θα βρει την παράσταση. Θα πάρω ομπρέλα μαζί στο αρχείο. Όχι, το βράδυ της Παρασκευής όχι. Αλλά θα το βλέπουμε μέρα με την ημέρα. Αν κάτι αλλάξει, θα ενημερώνω. Θα ενημερώσουμε και το φεστιβάλ. Δεν το είπε πολύ πιστικά. Είπε ένα. Θα τα πούμε όλα. Να αρχίσω μέρα με την ημέρα. Λοιπόν, γιατί ήμασταν και χθες εδώ στην ΕΡΤ από το πριν μέχρι το βράδυ και προχθές. Λοιπόν, σήμερα είναι μια ωραία ημέρα, μια ωραία ημέρα με ήλιο. Με ανέμους μόνο στα Δωδεκάνησα θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή στα Δωδεκάνησα και στα πιο νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Ως εκεί ήλιος παντού σε όλη τη χώρα. Άμα δει κάποιο σύννεφο, στείλει φωτογραφία έτσι, ας πάρει. Είναι τέλειος ο καιρός. Η άνεμη δυτική στο Ιόνιο 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες. Είναι λίγο πάνω από τα κανονικά, δηλαδή θα έχουμε και σήμερα σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας 37-38 βαθμούς, 36 στη Βόρεια Ελλάδα, στα νησιά βέβαια πιο κάτω της θερμοκρασίας 35 στα Δωδεκάνησα. Θα είναι μια ημέρα, γιατί πέφτει και ο άνεμος, λίγο πιο ζεστή από χθες, θα το καταλάβουμε. Και στη Δυτική Ελλάδα, και παρόλο που φύσαγε από εδώ από το Αιγαίο, στη Δυτική Ελλάδα και χθες είχε 37-38 βαθμούς. Τώρα στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι ένας υπέροχος ηλιόλουστος καιρός, με την θερμοκρασία στο κέντρο και στα δυτικά. Τη πόλη να φτάνει του 36 βαθμού. Στα ανατολικά, επειδή υπάρχει ακόμα ένα βοριαδάκι 5 μποφόρ τουλάχιστον τι πρωινέ ώρε, θα είναι 2-3 βαθμού χαμηλότερη θερμοκρασία. Θα γυρίσει και το μεσημέρι, για όσου κάνουν μπάνιο εδώ στο Σαρονικό, θα γυρίσει νοτιά θαλάσσια αύρα τέλο πάντων. Οπότε θα είναι λίγο διαφορετική η μέρα από χθε που ήταν μόνο βοριά. Στη Θεσσαλονίκη, υπέροχο πάλι ηλιόλουστο καιρό. Αν έχει κάποιο σύννεφο εκεί στα γύρω Ρινά στη Θεσσαλονίκη, ενδέχεται η θερμοκρασία 35 βαθμού. Αυτά για σήμερα Δευτέρα. Λίγο πολύ έτσι θα είναι ο καιρός και αύριο. Τι σημαίνει λίγο πολύ έτσι. Δεν θα έχουμε ανέμους σχεδόν καθόλου την Τρίτη. Έχουμε Τρίτη, δεν θυμάμαι. Έχουμε το γραφικό των πολλών ημερών, έτσι. Λοιπόν, την Τρίτη λοιπόν εδώ πέρα σταματάμε. Δεν έχουμε ανέμους. Το πολύ κανένα εξάρι στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Η θερμοκρασία ίδια, 37-38 βαθμούς. Τώρα την Τρίτη, επειδή θα φυσήξει λίγο δυτικός άνεμος στην Δυτική Ελλάδα, μπορεί να μην έχουμε 38 για στην Δυτική. Θα έχουμε όμως στη Θεσσαλία, στην Αθήνα 37 βαθμούς. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Το απόγευμα του βράδυ της Τρίτης κάποιες μπόρες θα τις έχουμε στη Βόρεια Ελλάδα, κάποιες τοπικές καταιγίδες, θα έλεγα στα σύνορα τέλος πάντων, στα βόρεια σύνορα. Τώρα την Τετάρτη κάποιες αραιές νεφώσεις θα δώσουν πάλι κάποιες μπόρες την Τετάρτη, στο αφήσουμε να προχωρήσει, κυρίως στα βόρεια τμήματα της χώρας, δηλαδή Μακεδονία, Θράκη. Την Πέμπτη όμως, την Πέμπτη έχουμε αλλαγή του καιρού, τώρα να μην σας πω ότι θα βγει και έκτακτο. Αλλά νομίζω θα βγει. Και λοιπόν, θα έχει μεγάλη θερμοκρασία. Θα πέσει η θερμοκρασία την Πέμπτη. Θα είμαστε στην Αθήνα στους 32 βαθμούς από τους 37 της Τρίτης. Και στο επίσημο κείμενο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας βάλαμε για την Πέμπτη πιθανόν τοπικά ισχυρές οι καταιγίδες. Είδα και τα στοιχεία τα βραδινά θα έρθουν τα επόμενα 9 το πρωί. Φαίνεται να έχει καταιγίδες και στην Πελοπόννησο και στην Αττική και στη Θεσσαλία και προφανώς στη Βόρεια Ελλάδα. Άρα θα είναι μια μέρα με καταιγίδες η Πέμπτη. Το καλό είναι ότι δεν είναι Σαββατοκύριακο. Πείτε τι σχέση έχει. Γιατί το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολλοί κόσμοι έξω. Θα είναι μια μέρα με καταιγίδες Πέμπτη. Όμως όχι, Παρασκευή βελτιώνεται ο καιρός, περνάει το σύστημα. Μπορεί να βρέξει την Παρασκευή στην Αθήνα το μεσημέρι, όχι το βράδυ στην Πελοπόννησο. Άρα θα είναι καλός ο καιρός για το Σαββατοκύριακο. Ξαναφτιάχνει ο καιρός και λίγο-λίγο η θερμοκρασία θα ανέβει. Καύσωνα, γιατί
γιατί κάπου μου μετέφεραν, δεν τα διαβάζω, δεν ξέρω τι γράφει στο ίντερνετ. Για ένα 50 ήμαρτο, να είμαστε λίγο μαζεμένοι δηλαδή. Έτσι. Μην γράφουμε ότι 50 βαθμού. Κάπου. Για τα κλικ είναι αυτά, το ξέρετε. Ναι, κλικ, καλά, κοιτάξτε. Τώρα έχω και ένα πιο σοβαρό. Έχω πολλά να πω. Λοιπόν, κοιτάξτε, το Bloomberg ανακοινώθηκε ότι θα είναι ζεστό ο Ιούλιο. Τι δουλειά έχει το Bloomberg με τον καιρό τη χώρα μα, τη Νότια Ευρώπη. Δεν ξέρω, έχω κάποιε εμβολίε. Μέχρι τι 15 Ιουλίου θα έχει ζέστη στην Ελλάδα, δηλαδή 37-38 θα έχουμε. Δεν φαίνεται κάποιο καύσωνα μέχρι τι 14 Ιουλίου. Ούτε και στι 15 καύσωνα. Φαίνεται ένα ωραίο καλοκαιρινό καιρό, λίγο πιο ζεστό από τα κανονικά.